Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 320. Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Β, το ΚΑΑ κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, σελίδα 320, βιβλίο Σαμουήλ Β. Έγινε δε πείνα εν τες ημέρες του Δαβίδ, 3 έτη κατά συνέχειαν, και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον, και ο Κύριος απεκρίθη, τούτο έγινε εξαιτίας του Σαούλ και του φωνικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας. Και εκάλεσεν ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς, «Οι δε Γαβαωνίτε δεν ήσαν εκ των ιών Ισραήλ, αλλά εκ των εναπολιθέντων Αμοραίων, και οι Ισραήλ είχαν ομώσει προς αυτούς. Ο δε Σαούλ ζήτησε να θανατώσει αυτούς υπό τον ζήλον αυτού προς τους ιούς Ισραήλ και Ιούδα. Ο Δαβίδ λοιπόν είπε προς τους Γαβαωνίτας, «Τι θέλω κάμει σε εσάς και με τι θέλω κάμει εξηλαίωση δια να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου?» Οι δε Γαβαωνίτε είπαν προς αυτόν, «Εμείς ούτε περί αργυρίου ούτε περί χρυσίου έχουμε να κάμωμεν μετά του Σαούλ ή μετά του οίκου αυτού. Ουδέ ζητούμε να θανατώσεις δι' ημάς άνθρωπον εκ του Ισραήλ». Και είπεν, «Ό,τι είπετε, θέλω κάμει σε εσάς». Και απεκρίθησαν προς τον βασιλέα, «Του ανθρώπου ως της υφάνησεν ημάς και ως της εμηχανεύθη να εξολοθρεύσει ημάς, ώστε να μην υπάρχομεν εις ουδέν εκ των ορίων του Ισραήλ, ας παραδοθώσιν εις ημάς 7 άνθρωποι εκ των ιών αυτού και θέλουμεν κρεμάσει αυτούς προς τον Κύριον εν Γαβαά του Σαούλ του εκλεκτού του Κυρίου». Και είπε ο βασιλεύς, «Εγώ θέλω παραδώσει αυτούς. Το Μεμφιβοστέ όμως τον ιών του Ιωνάθαν ιού του Σαούλ εφίστη ο βασιλεύς δια των όρκων του Κυρίου των μεταξύ αυτών, μεταξύ του Δαβίδ και Ιωνάθαν ιού του Σαούλ. Έλαβε δε ο βασιλεύς τους δύο ιούς της Ρεσφά, τη γατρός του Αϊά, τους οποίους εγέννησεν εις τον Σαούλ, τον Αρμονή και τον Μεμφιβοστέ, και τους 5 ιούς της Μιχάλ, τη γατρός του Σαούλ, τους οποίους εγέννησεν εις τον Αδρίλ, ιόν του Βαρζελαή του Μεολαθήτου. Και περέδωκεν αυτούς εις τα σχήρας των Γαβαωνιτών και κρέμασαν αυτούς εις τον λόφον ενώπιον του Κυρίου και έπεσον ομού και οι 7 και θανατώθησαν εν τες ημέρες του θερισμού, εν τες πρώτες κατά την αρχήν του θερισμού των Κριθών. Η δε Ρεσφά, η θυγάτρη του Αϊά, έλαβε σάκον και έστρωσεν αυτόν εις αυτήν επί των βράχων από της αρχής του θερισμού έως σου έσταξεν επ' αυτόν είδωρ εκ του ουρανού και δεν άφηνεν ούτε τα πετεινά του ουρανού να καθίσωσιν επ' αυτόν την ημέρα ούτε τα θηρία του αγρού τη νύχτα. Και ανηγγέλθη προς τον Δαβίδ τι έκαμεν η Ρεσφά η θυγάτρη του Αϊά η παλακή του Σαούλ και πήγαινε ο Δαβίδ και έλαβε τα οστά του Σαούλ και τα οστά του Ιωνάθαν του ιού αυτού παρά των ανδρών της Ιαβής Γαλάδη την εσύχον κλέψει αυτά εκ της πλατείας Βεθσάν όπου οι Φιλιστέοι εκρέμασαν αυτούς καθήν ημέραν οι Φιλιστέοι εθανάτωσαν το Σαούλ εν Γελβουέ. Και ανεβίβασεν εκείθεν τα οστά του Σαούλ και τα οστά του Ιωνάθαν του ιού αυτού και σύναξαν τα οστά των κρεμαστέντων και έθαψαν τα οστά του Σαούλ και Ιωνάθαν του ιού αυτού εν γη Βενιαμίν εν Σιλά εν το τάφο του Κις του πατρός αυτού και έκαμον πάντα όσα προσέταξεν ο βασιλεύς. Και μετά τα αυτά εξηλαιώθη ο Θεός προς την γη. Δεν γνωρίζουμε ούτε πότε έγινε μέσα από τη γραφή, ούτε πώς έγινε, ούτε καν αν έγινε δεν θα γνωρίζαμε εάν δεν υπήρχε αυτό το κεφάλαιο, το ΚΑΑ από το Σαμουήλ Β, όπου μας αποκαλύπτει ότι ο Σαούλ, ο εκλεκτός του Κυρίου, δηλαδή αυτός τον οποίον ο Θεός εξέλεξε και τον προσδιορίσε να γίνει βασιλιά στη βασιλεία του Ισραήλ, μέσα στο ζήλο του το μεγάλο, έκανε απροσεξία μεγάλη, αδικία ενώπιον του Θεού, έπραξε αδίκως ενώπιον του Θεού, εξαφανίζοντας τους Γαβαωνίτες, όπου ήσαν Αμοραίοι και μάλιστα Εβραίοι
και οι οποίοι με πίστη προς το Θεό ότι ο Θεός υποσχέθηκε στο Μωυσή να κληρονομήσει την γη Χαναάν και καμία στρατιωτική ή άλλη ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ, αλλά και τις ενέργειες του Θεού που ο Θεός έπρατε και θα συνέχισε να πράττει δια του λαού του, του αγαπημένου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με πίστη στο Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είχε δώσει εντολή στον Ιησού του Ναβί να μην αφήσει κανέναν ζώντα εκ των Αμοραίων, εκ των Χαναναίων, εκ των κατοίκων όλων αυτών που κατοικούσαν στη Χαναάν, αλλά όλους να τους εξολόθρευε, μετεσχηματίστησαν, φόρεσαν λιωμένα ρούχα, λιωμένα παπούτσια, πήρανε ψωμί παλιωμένο και νερό σε ασκιά τρύπια, χαλασμένα, φθαρμένα, και πήγαν και είπαν ότι ήταν από μακριά και ήρθαμε ψευδόμενοι, ήταν δίπλα και ήρθαμε για να βρούμε καταφύγιο στο λαό Ισραήλ. Ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν, βλέποντας το φαινόμενο και μη ερωτώντας τον Κύριο, παρόλο που ήταν άνθρωπος ενώπιον του Θεού εκλεκτός, με τον οποίον ο Κύριος συνομιλούσε, αλλά και ο Ιησούς του Ναβί συνομιλούσε με το Θεό. Παρόλο λοιπόν αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που είχε, σαν άνθρωπος σε πίστη στο φαινόμενο, πράγμα το οποίο δεν αρέσει στο Θεό, και έτσι αποδέχθηκε τους Γαβαονίτες, και μάλιστα αυτός και οι άρχοντες ορκίστηκαν ότι δεν θα τους βλάψουν. Και έτσι οι Γαβαονίτες, όταν απεκαλύφθη η απάτη τους, έμειναν δούλοι μέσα στο λαό Ισραήλ. Ο Σαούλ όμως, χωρίς να λάβει υπόψη του τον όρκο του Ιησού του Ναβί και των αρχόντων που είχαν κάνει τότε, και εδεσμεύθηκαν ενώπιον του Θεού να διατηρήσουν ζώντας τους Γαβαονίτες, μέσα στο ζήλο του υπέρ του Ισραήλ και των ιών του Ιούδα, εξαφάνισε αυτούς. Όμως πέρασε πολύς χρόνος, ξεχάστηκαν τα πράγματα, αλλά ο χρόνος δεν σβήνει, και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει σήμερα να προσέχουμε, τη μνήμη του Θεού της δικαιοσύνης στις αδικίες των ανθρώπων. Αλλά και ο χρόνος δεν σβήνει και τη μνήμη της αδικίας των ανθρώπων στις καρδιές των αδικημένων. Είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Ήταν ο Θεός κριτής, δίκαιος, να ειρνήτω τη δικαιοσύνη του δεν μπορούσε. Και αυτό ίσχυε μέχρι τη στιγμή που ο Θεός την πολύ του αγάπη απέστειλε τον Υιόν του το μονογενή, το λόγο του, να γίνει σάρκα, άνθρωπος, και μάλιστα να θυσιαστεί γινόμενος κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά υπέρ όλων των ανθρώπων, ώστε τη μνήμη του Θεού στην αδικία των ανθρώπων να την γκρεμίζει, να την καταστρέφει το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, ώστε ό,τι και να έχει πράξει ο άνθρωπος, όποια αμαρτία, όποια αδικία, όποια παράβαση, όποια ανομία, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, να μπορεί εύκολα, αφού πηγαίνει στον Θεό δια του Ιησού Χριστού, να εξομολογηθεί την αμαρτία του και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να πέσει επάνω του και να τον καθαρίσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε
ότι οποιοσδήποτε χρόνος και αν περάσει δεν σβήνει από τη μνήμη του Θεού την αδικία που ο Θεός κάνει, εκτός και αν ο άνθρωπος μετανοήσει, όπως είπαμε, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Πράγμα το οποίο, το αίμα δηλαδή του Ιησού Χριστού, δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, και έτσι παρόλο που μακροθυμούσε ο Θεός περιμένοντας την αποκατάσταση, περιμένοντας από το λαό Ισραήλ, από τον Δαβίδ, να κάνει αποκατάσταση, να μετανοήσουν και να ζητήσουν έλεος από το Θεό και να βρούνε χάρη από το Θεό με οποιοδήποτε τρόπο εξηλεασμού, και ενώ ο Δαβίδ ξέχασε, γιατί όλοι ήξεραν την αδικία που έκανε ο Σαούλ, και ενώ ο Δαβίδ ξέχασε την αμαρτία που βάραινε το λαό Ισραήλ, βλέποντας τον Θεό να μακροθυμεί, δεν έλαβε υπόψη του καθόλου αυτό που έπρεπε να κάνει, που έπρεπε να λάβει υπόψη του. Γι' αυτό και ο Θεός τώρα έρχεται κριτής, θα τολμούσα να πω, που δεν είναι αλήθεια, τιμωρός, στην πραγματικότητα εκπαιδευτής, παιδευτής, για να φέρει εις ενθύμηση την αμαρτία του Ισραήλ προς διόρθωση. Επαναλαμβάνω, ο Θεός επιστρέφει στη ζωή του ανθρώπου με παιδεία, με εκπαίδευση, με δοκιμασία, να φέρει εις ενθύμηση των ανθρώπων αυτά τα οποία έχουν ξεχάσει, τις αδικίες που έχουν ξεχάσει, ώστε να έλθει αποκατάστασης και ευλογία. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να θυμάται, να εξερευνά το παρελθόν του, να σκέφτεται και να ζητάει και βοήθεια από το Θεό να του υπενθυμίσει, για να μην αναγκαστεί ο Θεός μέσα στην πολλή του αγάπη για διόρθωση προς αιώνιον ζωή των ανθρώπων, να υπενθυμίσει στους ανθρώπους με επώδυνο τρόπο ώστε να μετανοήσουν. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι μέρα σωτηρίας, σήμερα αν έργα σκότους και πονηρά βαραίνουν τη συνείδηση του ανθρώπου, ή αν ακόμη με το πέρασμα του χρόνου έφυγαν από τη μνήμη των ανθρώπων, να ξέρουμε σήμερα ότι δεν έχουν φύγει από τη μνήμη του Θεού. Και δεν είναι απλό πράγμα τούτο, θέλει επιστροφή και διόρθωση. Γι' αυτό έφερε 3 συνεχόμενα έτη πείνας, ώστε ο Δαβίδ κατάλαβε ότι κάτι γίνεται με το Θεό. Δεν μπορεί ένας χρόνος ανομβρία. Εντάξει, πέρασε. Δεύτερος χρόνος. Εντάξει, πέρασε. Τρίτος χρόνος. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Άνθρωπος του Θεού γνωρίζει και τρέχει στο Θεό. Κύριε, τι συμβαίνει με εμάς, τι συμβαίνει με σένα, τι συμβαίνει με τη ζωή μας, γιατί Κύριε Θεέ μου δεν υπάρχει εύνοια η δική σου, υπήρχε, η οποία υπήρχε τόσα χρόνια στη ζωή μας. Τι είναι αυτό το οποίο στέκεται ανάμεσα σε σένα και σε μένα, ανάμεσα σε σένα και σε μας, ανάμεσα σε σένα και στην οικογένειά μου, ώστε η εύνοια σου αφαιρείται? Και ο Θεός απάντησε αμέσως: υπάρχει πρόβλημα το οποίο ξεχάσατε, δεν ενθυμίστε, δεν λογαριάσατε. Ο Σαούλ εξαφάνισε και φώνευσε όλους τους Γαβαονίτες, παρόλο τον όρκο
που ο Ιησούς τον Αβή και οι άρχοντες έκαναν προς αυτούς. Και όταν ο Δαβίδ το κατάλαβε, τώρα ψάχνει να βρει τρόπο διόρθωσης, γι' αυτό τρέχει στους Γαβαωνίτες. Ξέρει ότι το έλεος του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού θα έρθει μέσα από την προσευχή αυτών. Είναι δεμένοι ο λαός Ισραήλ και πρέπει να λυθούνε. Και δεν θα λυθεί ο λαός Ισραήλ εάν οι Γαβαωνίτες δεν προσευχηθούν και ευλογήσουν αυτόν. Δεν δεχθούν τη μετάνοια και την εξιλέωση. Και έτσι λοιπόν, με επίγνωση του πώς εργάζεται ο Θεός, ο Δαβίδ επισκέπτεται τους Γαβαωνίτες. Τι θέλετε να σας κάνω για να ευλογήσετε το λαό του Θεού? Ακούτε τώρα, ο βασιλιάς σε λίγους ανθρώπους και μάλιστα δούλους, τους ελάχιστους. Αλλά δεν είναι ότι πηγαίνει για αυτούς ο βασιλιάς ο Δαβίδ, αλλά πηγαίνει για το Θεό, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, ότι στο Θεό δεν υπάρχει ελεύθερος και δούλος, μικρός και μεγάλος, φτωχός και πλούσιος, ασήμαντος και σημαντικός. Για το Θεό όλοι οι άνθρωποι έχουν πλαστεί εκ μίας καρδίας και όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν την αγάπη του Θεού αλλά και τις επεμβάσεις του Θεού. Και οι Γαβαωνίτες σαν άνθρωποι ζήτησαν σκληρό πράγμα. Γιατί αν πέσει ο άνθρωπος ισχύρας ανθρώπων θα ταλαιπωρηθεί. Αν πέσει ο άνθρωπος ισχύρας θεουζόντος θα ελεηθεί. Γι' αυτό ζήτησαν 7 άντρες από την οικογένεια του Σαούλ να παραδοθούν σε αυτούς να τους κρεμάσουν. Αυτή βλέπετε ήταν η Παλαιά Διαθήκη, γιατί που δεν υπήρχε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ο Δαβίδ με φόβο Θεού υπάκουσε. Ακούτε, ο Δαβίδ ο βασιλιάς υπάκουσε στους δούλους, γιατί φοβάται το Θεό, γιατί γνωρίζει το Θεό, γιατί ξέρει το θέλημα του Θεού και ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξιλέωσης. Τότε και με φόβο Θεού κάνει την επιλογή, όχι με συμπάθεια, αντιπάθεια ή προσωποληψία, με φόβο Θεού. Λέει τους ιούς του Ιωνάθαν δεν θα τους πειράξω γιατί έχω κάνει εγώ όρκο με αυτόν. Και βρήκε μία παλακή τη Ρεσφά που είχε 5 ιούς. Είχε 2 ιούς η παλακή η Ρεσφά και η θυγατέρα η Μεράβ του Σαούλ είχε 5 ιούς, του συνέλαβε και χωρίς συνέστημα, γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού για να εκπληρωθεί χρειάζεται πίστη, υπακοή και όχι συνέστημα. Χωρίς συνέστημα τους παρέδωσε και τους κρέμασαν οι Γαβαωνίτες. Αλλά δεν ήρθε η εξιλέωση της γης ακόμη, γιατί έπρεπε να κάνει πλήρη δικαιοσύνη ο Δαβίδ. Πλήρη τη δικαιοσύνη του Θεού. Άρχισε αλλά δεν τέλειωσε. Και πρέπει ο άνθρωπος όταν αποκαθιστά τη δικαιοσύνη να αρχίζει και να τελειώνει. Η Ρεσφά αδικήθηκε που έχασε τους 2 γιους της, η παλακή του Σαούλ, γιατί αυτή δεν έπραξε κακό. Δεν ζήτησαν οι Γαβαωνίτες τιμωρία της Ρεσφά και έτσι ενώ καθότανε η Ρεσφά στα πτώματα να μην τα φάνε τα όρνια και τα ζώα, ο Δαβίδ το άκουσε και μάζεψε όλους τους ιούς του Σαούλ και τον Σαούλ, δηλαδή τα σώματα που ήταν πεθαμένοι και τα φέντες, και τα έθαψε στον οίκον του Κις, του πατρός του, και όταν ολοκλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε εξιλεώθη η γη. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός
μας προτρέπει, μας διατάζει, μας συμβουλεύει, μας συνετίζει λέγοντας ζητείτε πρώτον για σας τη Βασιλεία του Θεού και δεύτερον για τους άλλους τη δικαιοσύνη του Θεού. Ώστε ελευθερωμένοι από οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή σας, το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει τις συνειδήσεις μας από έργα πονηρά, ώστε τα αρχαία οριστικά να παρέρχονται και τα πάντα να γίνονται νέα. Το ερώτημα είναι, με αυτόν τον τρόπο πραγματικά οριστικά τα αρχαία παρέρχονται ή είναι δυνατόν να επιστρέψουν, έστω και αν έχουμε μετανοήσει, έχουμε ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει, είναι δυνατόν τα αρχαία να επανέλθουν στη ζωή μας? Θα δούμε. Ας ψάλουμε τον ύμνο